Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, ακούγεται από άκρη σε άκρη ένα μεγάλο όχι για τη μετατροπή της χώρας μας σε αιχμή του δόρατος στους δολοφονικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούγεται ένα μεγάλο ναι στο δικαίωμα να ζούμε ειρηνικά, με αλληλεγγύη με τους γειτονικούς λαούς και νοικοκύριδες στον τόπο μας. Αφήστε τους αυτούς να ασχολούνται με τα παράγωγα του σούγκαρ, γιατί αυτό τους ενόχλησε. Δεν τους ενοχλεί το φαινόμενο σαν ένα φαινόμενο της κοινωνίας ως αποτέλεσμα της πολιτικής που στηρίζουν, αλλά τους ενοχλεί ότι το καταγγείλαμε. Τολμάνε και λένε και κατηγορούν το ΚΚΕ για σεξισμό. Δηλαδή, αυτό που τους είπαμε, ότι κάποιοι άλλοι καλούν τους νεολαίους να πάνε λεγιονάριοι στην Ουκρανία για να πολεμήσουν, για να μπορέσουν να πληρώσουν τα δίδακτρα, αν βέβαια επιζήσουν από τον πόλεμο, θα μας κατηγορήσουν για μιλιταρισμό. Αυτό που κάνει το ΚΚΕ είναι επαναστατικός κοινοβουλευτισμός. Αποκαλύπτει τη σαπίλα και δείχνει τη διέξοδο. Το κάνει και καλά μάλιστα, γι' αυτό και ενοχλεί. Ζορίζονται, γι' αυτό και κάνουν τέτοια επίθεση. Αλλά δεν θα τους βγει. Η απάντησή μας είναι η πρωτοπόρα, η μαχητική, η αταλάντευτη δράση και στάση των μελών και των φίλων του κόμματος και της ΚΝΕ. Παντού, σε όλα τα μέτωπα, για να σηκώσουμε τον πόη του λαού μας ακόμα ψηλότερα, στο ύψος των σύγχρονων αναγκών του. Το αποδεικνύουμε στους αγώνες των εργατών, όπως τη μεγάλη απεργία που έγινε στις 28 του Φλεβάρη, μία από τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων ετών, με τους μεγάλους αγώνες των αγροτών που βρέθηκαν για 35 ημέρες στα μπλόκα, παλεύοντας για την επιβίωσή τους, με τους φοιτητές που πάνω από 2 μήνες αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι γίνεται η δουλειά, έτσι γίνεται η αντιπολίτευση, έτσι μεταφράζεται η ψήφος στο ΚΚΕ, η στήριξη και η συμπόρευση μαζί του. Και να μην νομίζουν ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα, ότι θα κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί εδώ είναι Ελλάδα, υπάρχει το ΚΚΕ και είναι 105 χρόνια εδώ πέρα και δεν μπόρεσε κανένας να το βάλει στο χέρι και δεν το έχει κάνει και δεν έχει κάνει ποτέ πίσω με οποιοδήποτε κόστος. Και σύντροφοι, εδώ είναι και Πελοπόννησος και δεν παίζουμε. Ας το κοιτάξουνε καλύτερα, ας κοιτάξουν την ιστορία του τόπου μας και να την πάρουν υπόψη τους. Αν νομίζουν ότι το ΚΚΕ θα επιτρέψει να γίνουν τα παιδιά του λαού μας κοιμάς για τα κανόνια των εκμεταλλευτών, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Σιγά να μην πιστέψουμε ότι τη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα τη στείλανε για να υπερασπιστεί το λαϊκό εισόδημα από την ακρίβεια. Αυτά τα ανεκδιήγητα λένε για να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή της χώρας στην αποστολή. Η κυβέρνηση παριστάνει τον εξολοθρευτή της ακρίβειας, την ώρα που οι επιχειρηματικοί όμιλοι στο λιανεμπόριο και στην ενέργεια σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε τζίρους και στην κερδοφορία, σε μια πορεία βεβαίως αντιστρόφως ανάλογη από το λαϊκό εισόδημα. Τη στολή του μασκαρά φόρεσε ο Μητσοτάκης, όχι μόνο λόγω των αποκριών. Το συνηθίζει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα και έκανε επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ για να δει αν λειτουργούν τα μέτρα της κυβέρνησης και αν πέφτουν οι τιμές.
Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ανακοινώνουν το τέλος της ακρίβειας. Βεβαίως, καμία αξία δεν έχουν οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για την πάταξη της ακρίβειας, όσα μέτρα και αν ανακοινώνονται κάθε φορά. Και αν εξαντλούνται στα καλάθια, στις εκτόσεις και στους ελέγχους για τους οποίους δεν υδρώνει καθόλου το αυτί των πολυεθνικών και των μεγαλεμπόρων, αφού τα κέρδη τους είναι τεράστια και όποιοι έλεγχοι και όποια πρόστιμα βεβαίως και αν πληρώνονται, είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Επειδή έχουμε, λέει, λάθος καταναλωτική συμπεριφορά και δεν διαλέγουμε σωστά τα ψώνια μας. Μας λένε ότι έχουμε γούστα ακριβά. Μας κουνάνε και το δάχτυλο. Σαν δεν τρέπονται, λέω εγώ. Η ακρίβεια δεν έπεσε από τον ουρανό. Βρίσκεται μέσα στη λειτουργία της ίδιας της καπιταλιστικής αγοράς. Ισχυρό, κουκουέ, αντεπίθεση λαέ. Ισχυρό, κουκουέ, αντεπίθεση λαέ. Οι υπεριαλιστές τη γη ξαναμοιραζούν, με τον λαό το αίμα τα σύνορα χαράζουν. Οι υπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν, με τον λαό το αίμα τα σύνορα χαράζουν.